Μάγκας, welcome here from raining Athens, Γιώργο. Έτσι, μπράβο. Ήρθες και έφερες βροχή. Το χρόνο τι θα κάνεις, θα δεν ξέρω ακόμα. Δεν έχει τελειώνει τώρα το συμβόλαιο τον Ιούλιο και δεν έχω μιλήσει καθόλου. Δεν έχεις μιλήσει με τον Μέκα καθόλου. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση κουβέντα, αλλά τώρα. Για να συνεχίσεις αυτό που κάνεις για κάτι άλλο project, ας πούμε. Γιατί σ' άκουσα χθες που ήσασταν με την Ελένη που είπες ότι. Και αυτό θα ήθελα να το συνεχίσω, αλλά και κάτι άλλο. Ναι, και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να. Ξέρω εγώ, οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί αν δεν ήθελε κάποιο να κάνει. Αν δεν θέλουν και δεν μπορούμε να τα βρούμε. Εγώ θα ήθελα να κάνω αυτό το ταξίδι. Κάνει. Για πες τώρα τι γουστάρεις πιο πολύ από όσα έχεις κάνει. Αυτό που δεν έχω κάνει. Ποιο μπορεί να είναι. Ας πούμε, σε έχω πει για ένα late night show. Που αυτό ρε παιδί. Αυτό είναι το όνειρό μου, δηλαδή το τρελό. Πάμε να το κάνουμε στο Μέγκα του χρόνου μαζί. Θες να το δημιουργήσω, γιατί θες με το ωραίο. Όχι, ο ωραίος έρχονταν μια φορά την εβδομάδα. Εγώ το θέλω καθημερινό αυτό. Α, κάθε μέρα. Κάντο με guests κάθε μέρα. Θέλει πάρα πολύ να κάνεις, να αναλαμβάνεις σαν παρουσιαστής, να κάνεις το show εσύ. Ναι, γιατί άμα στηρίζει καλεσμένο στην πάτη, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, όλο το concept που έχω φτιάξει στηρίζεται πολύ λίγο στο καλεσμένο. Α, το έχεις φτιάξει το concept. Το οποίο στηρίζεται κυρίως πάνω σου δηλαδή. Όχι. Στηρίζεται στους άλλους, αλλά πρέπει εγώ πρώτα να κοινώ αυτή την όλη ιστορία. Διάφορα μηνύματα που βλέπω εδώ πέρα και άλλα είναι πολύ καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά έχουν λίγο επικριτικά. Mm-hmm. Και επειδή έχουν να κάνουν και λίγο με το τι νομίζει ο κόσμος, πως η ιστορία, έλα μωρέ τώρα εσείς που έχετε βγάλει χρήματα. Ωραία, πες αυτό λοιπόν. Πώς κάθεσαι και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και σχολιάζεις. Εδώ τώρα είναι το ότι ξέρεις, μπορείς να απαντήσεις πάρα πολύ λαϊκά. Mm-hmm. Ότι κανείς δεν ξέρει τι έχω ζήσει εγώ και το που έχω ξεκινήσει εγώ. Ότι ας πούμε επέλεξα να μην μπω σε μια δημόσια υπηρεσία κάποτε, αλλά με ρίσκο πολύ μεγάλο κάθε χρόνο να είμαι άνεργος. Εσύ πόσα χρόνια δούλευες χωρίς να βγάλεις καλά λεφτά που τα βγάλες τα τελευταία χρόνια στο Μέγκα? Θυμάμαι στην τιμή μου έπαιρνα 200.000 δραχμές με δύο εκπομπές. Με 600 ευρώ τώρα. Εβδομάδα, 600 ευρώ. Mm-hmm. Και στην ΕΡΤΡΙΑ πήρα 400.000 δραχμές, δηλαδή 1.200 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό ήταν για πολλά 10, χρόνια. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Και μετά κατέβηκα κάτω στην Αθήνα χωρίς να ξέρω κανένα. Δεν πρέπει να πήρες πολλά λεφτά σου, αντένα, πρίζα κτλ. Πήγε χάλια η εκπομπή, δεν πήγε καλά όπως το περίμενα. Μάζευα τις βαλίζες μου να φύγω στην Αμερική, στην Κύπρο για μετανάστες κινητοποιητέ. Είχες αποφασίσει να φύγεις. Ναι, γιατί ντρεπόμουν να γυρίσω πίσω στη Θεσσαλονίκη τιμένος. Αποτυχημένος. Ναι, δεν ήθελα. Ήθελα να γυρίσω, θα μπορούσα να γυρίσω καλύτερο σουβλατζής της Αμερικής. Δεν με ενδιαφέρει λέει. Γιατί έφυγες πρώτος, ας πούμε, από το χωριό θεωρητικά. Είχε πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Οπότε δεν ήθελα να γυρίσω πίσω. Μόλις κατέβηκα στην Αθήνα πήγε στην Αμερική και έπρεπε να γυρίσω. Και τελικά πήγε στο Μέγκα. Και τελικά πήγα στο Μέγκα και μετά ξεκίνησε αυτή η επιτυχία. Όπου δεν έβγαλες πολλά λεφτά από την πρώτη χρονιά. Όχι, μπορεί να βγάλει λεφτά. Για 2-3 χρόνια, ας πούμε, ήταν πολύ καλά τα χρήματα έτσι κι αλλιώς. Γιατί μέχρι να μπω σε αυτή τη διαδικασία να πούμε ότι ήταν μια επιτυχία. Αυτά λοιπόν τα 12-13 χρόνια κανείς δεν ήταν κοντά μου όταν, ας πούμε, δεν υπήρχε φράγκο σε τσέπη και έπρεπε να πρόσεξε να κοστολογεί για τον κόσμο πάντα στο μυαλό του νομίζω ότι έχει χρήματα. Αυτό που διαβάζω κάπου ότι έχει ερωτευτεί την Άξο ή έχει ερωτευτεί στην Άξο. Τι ισχύει. Ναι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι φέτος κατευθύνομαι για Άξο. Δεν θα καθίσω να πω. Θα πας Άξο να κάνεις διακοπές. Έχει ερωτευτεί την Άξο. Έχω βρει μια πολύ ωραία, νομίζω, έτσι κατάσταση στην Άξο. Για πες. Εσύ θα είσαι στην Τίνο, εγώ θα είμαι στην Τάξο. Βρήκα φοβερή παρέα. Ναι. Και λέω να μείνω φέτος το καλοκαίρι εκεί. Τι, θα μείνεις δηλαδή για διακοπές, τύπου. Θα μείνω για διακοπές, ψάχνω να βρω και ένα μαγαζί, ένα beach bar να ανοίξω κάτω στην Νάξο. Είναι πρώτη φορά που κάνεις κάτι επιχειρηματικό πέραν της τηλεόρασης. Ναι, ναι, πρώτη φορά που θα κάνω. Και επέλεξες όχι την Χαλκιδική, αλλά την Άξο. Για να μείνεις ανταγωνιστικός με τον Κανάκη. Καλά, η Χαλκιδική θα πηγαίνω με τον Αντώνη, οπότε πηγαίνω. Να, κάτσε τώρα. Εσύ γιατί δεν κάνεις beach bar στη Χαλκιδική? Λες να σου κλέψει την καρδιά και μια αναξιότησα. Γιατί όχι. Το διαβάζω πάντως ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι, κοίταξε, δεν ισχύει. Οι γνωριμίες υπάρχουν πολλές εκεί στην Άξο. Σωστό, ναι. Έχουμε ήδη. Έτσι. Πιει έναν καφέ, ρε παιδί μου. Ένα φλερτ υπάρχει δηλαδή. Ένα φλερτ υπάρχει πρόσωπο στην Άξο. Υπάρχει ένα φλερτ γενικά. Εντάξει. Ωραίο είναι αυτό. Θα παντρευτείς ποτέ? Δεν φίλε, τώρα δεν την κάνουμε αυτή τη ζήτηση. Δεν την κάνουμε αυτή τη ζήτηση. Γιατί να την κάνουμε. Έχουμε τόσα ωραία πράγματα. Ένα παιδί θες να κάνεις. Εντάξει. Αν θέλει ο Θεός. Έχουμε τόσα ωραία πράγματα να πούμε. Τώρα, ειλικρινά. Θεωρεί ότι ο γάμος δεν μπορεί να είναι άσχημο πράγμα? Όχι, καθόλου. Αφού λες ότι έχουμε τόσα ωραία μπορεί... πράγματα να πούμε, γιατί μιλάμε για το γάμο τώρα. Ναι, άστο, λέω μου έτσι ωραία πράγματα. Πες μου κάτι άλλο που συζητάμε. Ο γάμος είναι σαν την πολιορκία. Ναι. Όσοι είναι μέσα θέλουν να βγουν έξω. Ναι. Και όσοι είναι έξω θέλουν να βγουν μέσα. Είναι το καλύτερο που άκουσα και πραγματικά είναι φοβερά αληθινό. Αλήθεια να είναι. Αλήθεια. Είναι πολύ δύσκολο να σηκώσει ένα κοστό. Κοίτα, το έχει βιώσει και εσύ αυτό. Όχι είναι παντρεμένο, αλλά να έχει σχέση μέσα στη δουλειά σου. Πολύ δύσκολο. Ειδικά μπορεί να έχει άποψη, ας πούμε, για αυτό. Στιγμές του καυγά. Του καυγά εκτός τηλεόρασης ή εκτός τηλεόρασης. Επειδή δεν μπόρεσα να παίξω θέατρο σε αυτό, πρέπει να σου πω, εκεί υπήρξε και η ιστορία που σιγά σιγά άρχισε να τελειώνει και η δική μου σχέση με το καθημερινό κοινό. Ναι. Ναι, με βλέπαν όλοι. Και μου λέγανε ότι είσαι πολύ στεναχωρημένος. Ήσουν λόγω των προσωπικών σου, ας πούμε. Λόγω των προσωπικών μου. Δεν άντεξα να μπορώ να. Δεν τα καταφέρνω να αλλάξω. Δηλαδή, πλήρωσα το τίμημα να μην μπορώ να είμαι ηθοποιός.
Το εννοώ κυριολεκτικά αυτό. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούσα να πηγαίνω το πρωί να εργάζομαι και να μην είμαι καλά με τον άλλον δίπλα. Και να έχω. Δεν γινόταν να το παίξω ο ηθοποιός και να πω τώρα θα κάνουμε τον ηθοποιό. Στη σχέση σου πώς είσαι. Δηλαδή είσαι παρόν μέσα, δηλαδή είσαι λίγο. Σαν όλοι οι άντρες μας το έχουμε αυτό στην αρχή τουλάχιστον, ότι να μην χάσω την ελευθερία μου. Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη στις σχέσεις και έχουν συμβεί να μου κάνουν λάθη. Δηλαδή είμαι πολύ πιστός στη σχέση. Είσαι πιστός στη πολύ, σχέση. Πολύ, λοιπόν. πολύ. Δεν απατάς και τα λοιπά όταν είσαι σε σχέση μέσα. Όχι. Μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να κοιτάξει. Δηλαδή να φλερτάρεις έτσι. Να φλερτάρω πολύ. Μπορεί να περάσω από το δρόμο να βρω μια κοπέλα στο διπλανό αυτοκίνητο και να την κοιτάξω όμορφα. Αλλά όχι πονηρά. Δεν μου λείπει το σεξ με τη λογική ότι θα πάω για να κάνω μια βραδιά σεξουαλική. Μ' αρέσει να είμαι πιστός πάρα πολύ και ειδικά πια αυτά τα χρόνια. Έκανα και εγώ τις ανοησίες μου από τα 18 μέχρι τα 28. Ναι. Ήμουν ελεύθερος, έκανα κάτι δεσμούς 2 μήνες, έναν μήνα. Εκεί γινόταν και λίγο τουρλουμπού. Και εντάξει, δεν. Από τότε όμως που έχω κάνει μια σχέση 2 χρόνια, 3 χρόνια. Η μεγαλύτερη σου σχέση πόσο ήταν? Ήταν 3 χρόνια. 3 χρόνια. Mm-hmm. Ναι, δεν με ενδιαφέρει να πάω με άλλη γυναίκα με τίποτα. Αλλιώς φεύγω. Πόσους φίλους έχεις? Ελάχιστος. Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος? Νομίζω ότι θα δικήσω, γιατί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που. Τώρα με ποιον κάνεις πολύ παρέα? Τώρα κάνουμε παρέα με τον Γιώργο εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, πάρα πολύ. Ναι. Ο οποίος τι είναι ο Γιώργος? Ο Γιώργος έχει γραφείο τελετών. Τι γραφείο τελετών? Γραφείο τελετών. Κανονικό. Ναι, κανονικό, από τα καλύτερα. Μου κάνεις πλάκα, κύριε κολλητό σου. Ναι. Σε τι πιστεύεις ότι είσαι, ρε παιδί μου, καλύτερος από οτιδήποτε άλλο στις δεξιότητές σου? Θα σου δώσω ένα τηλέφωνο να πάρεις. Γιώργο, χάρηκα πάρα πολύ και να με ρωτήσεις εκεί. Θα σου δώσω 5-6 τηλεφωνάκια. Λοιπόν, ελπίζω να είναι γυναικεία. Βεβαίως, γυναικεία θα είναι. Μετά τα ανοιχτοπερπατήματα και στο ραδιόφωνο. Ναι. Ο οικοδεσπός της Γιώργο Λιάγκας υποδέχεται τον Γρηγόρη. Κοίταξε να δεις, εγώ πήρα ένα τηλέφωνο χθες στον Γρηγόρη και τον παρακάλεσε, επειδή χτύπησε η Ελιάνα, να έρθει να μου κάνει σήμερα παρέα, να κάνει μια κουβέντα μαζί. Και χωρίς δεύτερη κουβέντα, ο Γρηγόρης μου είπε αμέσως: ναι, άμα δεν έχω γύρισμα, εννοείται ότι θα έρθω. Και ήρθα με πολύ μεγάλη χαρά, ειλικρινά, γιατί αυτό είπε και στο ραδιόφωνο. Μ' αρέσει όλο το κουμπλεξάριστο του Γιώργου που δεν έχει κανένα θέμα και γουστάρει αυτό που νιώθει εκείνη τη στιγμή να πει και να κάνει. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Πώς είναι αυτή η αντροπαρέα? Έχει δέσει, εγώ το έχω πει και στον Γρηγόρη, το έχω κάνει πρόταση, αλλά δεν μου απαντάει. Τρώω χιλόπιτα ότι κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά μαζί. Το έχω πει. Χαζομάρε, λέει. Γιατί? Χαζομάρε, δεν θέλει. Θα κάνουμε κάτι, νομίζω. Δεν έχω φάει χιλόπιτα από γυναίκα και τώρα το αρνάω το κρυσό να μετάξει, βέβαια. Έχει χιλόπιτα από γυναίκα. Έχω φάει πολλές. Άρα τώρα τα τελευταία πεντρεμένο μου δεν την παίζω πουθενά για να φάω και χιλόπιτα. Είσαι, ναι, εννοείται, λέω. Φαντάζομαι να τρώω χιλόπιτα από τη γυναίκα μου. Να περιμένουμε ξανά να ελπίσουμε άλλη μια. Τι να πω, ήθε είναι φέγιο ανάποδα.